Στο οποίο είχαμε βάλει δύο βασιλικά κελιά. Απέκτησε η βασίλισσα, τα δέχτηκαν τα κελιά. Βγήκε η βασίλισσα και είχε αρχίσει να γεννάει στη δρασμένη επιθεώρηση που κάναμε. Για να δούμε τώρα σε τι φάση είναι να προχωρήσει. Ο γόνος αρχίζει να στρώνει, να βρίσκει. Πρώην αρνετόκο με λύση. Σώσαμε το μελισσάκι, δεν το τεινάξαμε. Έτσι με τοποθέτηση πειραματικά δύο βασιλικών κελιών. Το ένα εκολάφτηκε, απέκτησε η βασίλισσα, βγήκε, ζευγάρωσε, γύρισε γονιμοποιημένη και άρχισε για να αποθέτει και για να έχει. Εδώ έχει εκολαφτεί ο γόνος στο κέντρο και γεννάει στην περιφέρεια. Βέβαια και εδώ εκολάπτει σιγά σιγά. Κάπου πιο μέσα. Αυγουλάκια και γόνος ανοιχτός, γεννάει η βασιλισσούλα και αυγουλάκια είναι αυτή που προέκυψε από τοποθέτηση βασιλικών κελιών που πήραμε από άλλο μελίσι που έκανε βασιλικά κελιά και το βάλαμε στο αρνοτόκο και βλέπουμε πως σώθηκε και αρχίζει και στρώνει γόνο το μελίσι. Λοιπόν, μια χαρά πάει αυτό, αναπάντεχα πάει μια χαρά. Εδώ, ορίστε. Στο κέντρο σφραγισμένος και γύρω γύρω αυγουλάκια. Και εδώ ορίστε. Ορίστε, κάποιος είπε, έγραψε ότι ο γόνος αυτός είναι της πλάκας. Ναι, ορίστε, αρχίζει και στρώνει. Οπότε πριν πειραματιστούμε, πριν δοκιμάσουμε στο πεδίο, δεν πρέπει να μιλάμε. Δεν πρέπει να μιλάμε. Μέλη κύριε. Και μικρούλα μου, νάτι βασιλισσούλα, ορίστε. Νάτι. Υπερδραστήρια, καινούργια, φετινή. Σφραγίζουμε. Κύρι, και σφραγίζουν και μελάκι πίσω. Μάλιστα. Για όσους αμφισβητούν το χειρισμό. Λοιπόν, τροφούλα και το κλείνουμε. Και το έχουμε υπό συνεχή παρακολούθηση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ θα τραβάω βίντεο συνεχώς μέχρι να γίνει παραγωγικό το μελίσι. Πώς ένα αρνοτόκο θα γίνει παραγωγικό. Για να αερίζεται το μελίσι, γιατί τώρα είναι ζέστη. Thank you.